ερώτησή μου, ζητάτε το σχόλιο μου για το γεγονός ότι ο Τσίπρας θα παρευρεθεί και θα μιλήσει την Δευτέρα στα εγγένεια του μουσείου Νίκος Μπελογιάννης κάτω στην πατρίδα μου, στην Αμαλιάδα. Τα σχόλια μου θα είναι σύντομα. Πρώτο σχόλιο, ό,τι δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Σχόλιο δεύτερο, εκεί που κρεμούσαν οι καπεταναίοι τα άρματα, κρεμάνε οι μνημονιακοί τα νταούλια. Τρίτο σχόλιο, όσοι προσπάθησαν κατά καιρούς και είναι αρκετοί να μαγαρίσουν το Μπελογιάννη, έσπασαν τα μούτρα τους. Αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους και όσοι ενδεχομένως το επιχειρήσουν ξανά. Και τέταρτο και τελευταίο σχόλιο, ο κύριος Τσίπρας αφού υπέγραψε μνημόνια, μετά πήγε και έκανε και ένα επικίδιο στον Κάστρο. Αφού έκοψε μισθούς και συντάξεις, μετά έκανε και μια βόλτα στον Πανάγιο Τάφο. Αφού υπέγραψε το υπερταμείο για να ξεπουλήσει την Ελλάδα για τα επόμενα 99 χρόνια, έκανε και μια βόλτα από την Κεσαριανή, όπως θυμάστε. Και τώρα που κουβεντιάζει τις νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις στο πλαίσιο της Δευτέρας, όχι παρουσίας, αξιολόγησης, τώρα θα κάνει και μια βόλτα στο μουσείο για τον Νίκο Μπελογιάννη. Ό,τι και να κάνει, ούτε ο Κάστρο του σώζει, ούτε ο Πανάγιος Τάφος του σώζει, ούτε ο Μπελογιάννης του σώζει. Στη συνείδηση των πραγματικά αριστερών σε αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι το σχολείο. Αφήστε δε που τη Δευτέρα θα είναι κάτω κι άλλοι. Εκείνοι που πρέπει να είναι. Άρα λοιπόν οι συγκρίσεις θα είναι αφόρητες για τον κύριο Τσίπρα.